292 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για παραβάσεις του ποινικού κώδικα και ειδικών ποινικών νόμων κατά τη διάρκεια του μηνός Ιουνίου σε Οριστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα. Το ίδιο διάστημα συνελήφθησαν 4 διακινητές μη νόμιμων μεταναστών και 5.000 μη νόμιμοι μετανάστε για παρανομή είσοδο και παραμονή στη χώρα. Στο πλαίσιο τη προσπάθεια για την πάταξη του παραεμπορίου, άνδρε τη Δημοτική Αστυνομία Κομωτινή κατάσχεσαν από την παραλία αρρωγή Φαναρίου παράνομο εμπόρευμα που διακινούσαν τέσσερι αλλοδαποί. Το παράνομο εμπόρευμα ήταν απομιμήσει επωνύμων προϊόντων όπω ρολόγια χειρό, γυαλιά ηλίου, ηλεκτρονικέ συσκευέ, κλεψίτυποι ψηφιακοί δίσκοι και ταινίε, βραχιόλια και κολιέ. Το παράνομο εμπόρευμα οδηγήθηκε στην καταστροφή όπω προβλέπεται από την ομοθεσία. Για παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησία 14 μουσουλμάνων τη Δράκη καταδικάστηκε η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το δικαστήριο καθόρισε αποζημίωση ύψου 37.000 ευρώ για τον καθένα. Η ελληνική κυβέρνηση κρίθηκε ένοχη για την παράνομη κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Εθνικοποίηση τη Κτηματική Περιουσία των 14 μουσουλμάνων του χωριού Γλυφάδα του νομού Δόπη και για την καθυστέρηση τη αποζημίωση του. Η απόφαση στηρίχθηκε στο άρθρο 1 του Σχετικού Πρωτοκόλου, το οποίο αφορά την προστασία τη περιουσία. yes Ανακοίνωση εξέδωσε η Περιφερειακή Αναγέννηση Ανεξάρτητο Συνδυασμό Μίζων Αντιπολίτευση τη Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Δράκη. Τη στιγμή που η τουριστική κίνηση στην περιφέρεια δοκιμάζεται, η προβολή έχει αποτύχει και οι ξενοδόχοι έχουν σοβαρά προβλήματα, η περιφέρεια προχωρά σε υλοποίηση πανάκριβων και πολυτελών δράσεων σε γκρίζα χρονιά που το κάθε ευρώ εξοικονομείται από το ιστέρεμα του κάθε πολίτη που αντιμετωπίζει οικονομική δυσκολία, η ανέχεια του μισθωτού, του συνταξιούχου και όχι μόνον. Οι δράσει αυτέ θα μπορούσαν να γίνουν και τα αποτελέσματά του να επιτευχθούν με υποπολαπλάσιο κόστο και δίκο. Αερο εργολαβικό κέρδο, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση, οι εργασίε κατασκευή για το σταθμό Διοδίων στον οδικό κόμβο τη Μουστένη στο Δήμο Παγκαίου θα αρχίσουν από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Ο αντιπρόεδρο τη Εγνατεία Οδού ΑΕ Γιάννη Τσακλίδη, σε δηλώσει του στο κρατικό ραδιόφωνο Καβάλα, τόνισε πω η όλη υπόθεση είναι αποκλειστικά ευθύνη τη κυβέρνηση εάν θα υλοποιηθεί ή όχι, μετά και τι αντιδράσει του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διοίκηση του Δήμου Παγκαίου απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Δεκτή έγινε από το πολυμελές πρωτοδικείο δικαιοξάνθηση η αίτηση πτώχευση τη χαρτοπυλία τράκη. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτέ τι απαιτήσει τη πλευρά του κυρίου Ζερίτη, που αξίωνε να διαχειριστεί το διοικητικό συμβούλιο τη εταιρεία την πτωχευτική περιουσία με τη σύμπραξη συνδίκου. Στην τελική του ευθεία βρίσκεται πλέον το πολύπαθο σχέδιο πόλη περιγυαλίου του Δήμου Καβάλα. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Θεόδωρο Μουριάδη, αυτή τη στιγμή η πράξη εφαρμογή του σχεδίου βρίσκεται στην περιφέρεια τη Ανατολική Μακεδονία και καθώ πρέπει να υπογραφεί πλέον από τον Περιφερειάρχη, προκειμένου να αρχίσει να ισχύει εκ νέου. Στα πλαίσια αυτά έχουν έρθει ήδη οι αρμόδιοι επιβλέποντε του Δήμου σε επαφή με του αντίστοιχου αρμοδίου τη περιφέρεια και έχουν δοθεί όλε οι διευκρινήσει προκειμένου τα κλιμάκια πανέτοιμα πια να εξετάσουν και τι ενστάσει που περιλαμβάνει αυτή η φάση τη ολοκλήρωση των διαδικασ Δικασιών. Όταν τελειώσει και αυτή η φάση, τότε το σχέδιο Περιγέλιου θα επιστρέψει στο Δήμο Καβάλα, θα γίνει η εγγραφή του στο φυλακείο και από εκεί και πέρα ο κάθε οικοπεδούχο θα μπορεί πλέον να εκδώσει την απαραίτητη οικοδομική άδεια. Δωρεάν πρόγραμμα υπαίθρια δημιουργική απασχόληση απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικία 6 έω 12 χρονών, υλοποιεί το νομικό πρόσωπο του Δήμου Θάσου, Δημαρογό, καθημερινά από τι 9 το πρωί έω τι 3 το απόγευμα στο λιμένα Θάσου. Το πρόγραμμα απασχόληση παιδιών περιλαμβάνει αισθητική αγωγή, φυσική αγωγή και ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντο που εκπονεί ομάδα εκπαιδευτικών.